Εντάξει, στον άλλο τον κόνο. Έχει ανακοινιστεί πρόσφατα. Ναι, φοβερή ηρωνία. Οι πασίλοι είναι φτιαγμένοι από προειδοποιητικούς κόνους που κάνουν και άλλα αυτοκίνητα πρέπει να τους αποφεύγουν. Αλλά εμείς θα μπαίνουμε μέσα σε αυτούς. Πλάκα έχει. Τακτοποιήσου μόνο σου, εντάξει. Ναι. Στον κόνο νούμερο ένα. Hey, διακρίνω ένα μικρό τατουαζάκι εκεί πέρα. Α, το είδε. Α, ναι, α, ναι. Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Ξέρω κάπου τη γνώριζα την Τόρη. Όμορφο κουρτσούδι, έβγαζε με τσόγκορ, αλλά ήταν φορτηγά. Συνήθως την τρακάρσα, επί ευκαιρία να την ακουμπήσω. Τι φλακίες είναι αυτές που μου λες. Ξέρω εγώ. Βρήκα τι θα κάνουμε σήμερα βράδυ, αφού είμαι υπεύθυνος να σε προσέχω. Όχι πάντα, πρέπει να τελειώσω αυτόν τον δρόμο και πρέπει να την κάνω από εδώ πέρα. Εντάξει τότε, σ' αφήνω κύριε βιαστικέ, εξάλλου δεν θα κατάφερες να φύγεις. Όπα, όπα, άραξε βάρβα, ξέρεις σε ποιον μιλάς, στον κεραυνό Μακκουίν. Μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Βάρβα, θα πλέξουμε άσχημα. Έλα τώρα που δεν θέλεις. Η ανατροπή του τρακτέρα έχει πλάκα. Καλά, είσαι τρελός. Εντάξει, μόλις σου πω πάνε, φύγα. Το νου σου στο Φρανκ. Πάμε! Ποιος είναι ο Φρανκ? Πάρπα! Περίμενε, πάρπα! Θα πλησιάζεις γά-σγά και μετά θα κουρνάρεις. Εκείνα θα κάνουν τα υπόλοιπα, κοίταμε. Ω Θεέ μου, τα τρακρίνε τόσο χαζά. Σου το λέω φίλε μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάκα από αυτή. Ναι, εκπληρώνεις τον ήρωα σου, Μάρπα. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, έχει πολύ πλάκα εδώ πέρα.